Παγκόσμιο συνέδριο τώρα με αφορμή την επέτειο των 2.400 χρόνων από τη γέννηση του Αριστοτέλη θα διοργανώσει το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, στα αρχαία στάγυρα του Δήμου Αριστοτέλη, γενέτειρα του Αριστοτέλη, καθώς και στην αρχαία Μίεζα στο Δήμο Νάουσας, στον τόπο όπου ο φιλόσοφος δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Παγκόσμιο συνέδριο με τίτλο Αριστοτέλης 2.400 χρόνια θα διοργανώσει το Διεπιστημονικό Κέντρο Αριστοτελικών Μελετών με αφορμή την επέτειο των 2.400 ετών από τη γέννηση του σταγυρίτη φιλοσόφου Αριστοτέλη. Ετοιμάζουμε ένα πολύ μεγάλο παγκόσμιο συνέδριο για να γιορτάσουμε την επέτειο των 2.400 ετών από τη γέννηση του μεγάλου Μακεδόνα φιλοσόφου, σταγυρίτη φιλοσόφου, Αριστοτέλη. Θα αφιερώσουμε μία μέρα για να γίνει ένα μέρος του συνεδρίου και ήδη είμαστε σε επαφή και με τον Δήμαρχο, τον κύριο Μπίχο του Δήμου Αριστοτέλη για όλη αυτή την προετοιμασία. Θα μεταφερθεί όλο το συνέδριο στα αρχαία στάγυρα, θα γίνει εκεί μία σημαντική ομιλία, θα επισκεφθούν το χώρο και θα πατήσουν στα χώματα που γεννήθηκε ο Αριστοτέλης. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο αυτό. Οι εργασίες του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στα αρχαία στάγυρα, στον Δήμο Αριστοτέλη του Νομού Χαλκιδικής, γενέτειρα του Αριστοτέλη, καθώς και στην αρχαία Μίζα, στο Δήμο Νάουσας, τον τόπο όπου ο φιλόσοφος δίδαξε τον Μέγα Αλέξανδρο. Βεβαίως, επειδή το λέμε πάντα ότι θέλουμε να ενώνονται τα στάγυρα μαζί με την αρχαία Μίεζα, όπου είναι ο τόπος που δίδαξε ο Αριστοτέλης τον Μέγα Αλέξανδρο. Θα πάμε και μία επίσκεψη άλλη μέρα. Πάλι είμαστε σε επαφή με τις δημοτικές αρχές. Στην αρχαία Μίεζα θα επισκεφθούν τον τόπο εκεί πέρα και θα κάνουμε επίσης μια ενδιαφέρουσα ομιλία σημαντική για τον Αριστοτέλη εκεί. Ύστερα από πρότασή μας στην Εθνική Επιτροπή της UNESCO συνυπογράψαμε την αίτηση, την πρόταση να ανακηρυχθεί το έτος 2016 ως έτος Αριστοτέλη παγκοσμίως από την UNESCO. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά μεγάλο γεγονός το οποίο έχει ως στόχο να αναδείξει το μοναδικό σε μέγεθος και επιρροή στην ιστορία του ανθρώπινου πνεύματος αριστοτελικό έργο, γεγονός που το καθιστά αναπόσπαστο και ουσιαστικό τμήμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς καθώς και τον διεπιστημονικό του χαρακτήρα όσον αφορά στο εκπληκτικό εύρος των θεμάτων του στο χώρο της φιλοσοφίας και των επιστημών αλλά και την επικαιρότητά του εφόσον η μελέτη του στο τελικού έργου μπορεί να μας οδηγεί σε μια βαθύτερη κατανόηση των ιδεών και των προβλημάτων της εποχής μας σε παγκόσμια κλίμακα, τονίζουν τα μέλη του Διεπιστημονικού Κέντρου Αριστοτελικών Μελετών. Ο Αριστοτέλης το 25 περίπου της εκατό, το 1/4 περίπου της εκατό των γραφόμενών του ήταν βιολογικά, θέλετε, και μέσα και αυτή το κέντρο το οποίο ίδρυσε το Πανεπιστήμιο υπό την προεδρία της κυρίας της καθηγήτριας της κυρίας Σφενδόνη, είναι να έχουμε μία διεπιστημονικότητα. Η βιολογία, ο Αριστοτέλης είναι ένας γήινος φιλόσοφος, ένας παγκόσμιος φιλόσοφος, ένας φιλόσοφος που ξεκινάει από τον βίο και μιλάει για τον βίο και την πολιτεία του ανθρώπου και στην κοινωνία. Για τη λογική του, για τη σάρκα του, για τα οστά του, για το πώς κληρονομείται, για το πώς αυτό το πράγμα φτάνει σε αυτή την υπέρτατη διανόηση που έχει. Μεταξύ των εκδηλώσεων που προγραμματίζονται για τον εορτασμό του